Τρομερά. Ο τύπος που έχει κάνει φίλε αυτό το edit είναι Ισραηλινός. Λέγεται Καΐμ. Μάλιστα. Καΐμ. Ναι, το τραγούδι λέγεται Back to Life. Back to Life. Για τους φίλους που θέλουν. Back to Life. Ο Μαντά. Θα συνομάρεις περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα συνομάρεις περισσότερο. Εντάξει, θα είναι πιο ιδιαίτερο. Άλλο είδος μουσικής το ένα, άλλο είδος μουσικής αυτό. Μάλιστα. Με το νούμερο 5, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ως την καρδιά που λέγε πιο δεύτερο ματίδες. Με το νούμερο 17, ο Μπράουν Ιντένιε. Ιντένιε. Έστω και. Αν πάει Ιντένιε. Με το νούμερο 14, ο Δημήτρης Σαλβικίδης. Δεν Σαλβικίδης. Άλλο. Με το νούμερο, δεν ξέρω ποιο φοράει, ο Μίροσλαβ. Φίλε, θα βρίσκω κάθε μέρα να δεις το τραγούδι και θα συγνάμε με αυτό. Ναι. Ούτως ώστε να φτιαχνόμαστε. Ωραία. Τι βρήκαμε. Τι βρήκαμε την αλήθεια. Είναι λίγο το νοτικά, είναι η αλήθεια. Έκανα ένα λάθος σήμερα. Δεν θα το ξανακάνω. Χαμήλωσε λίγο. Πριν έρθω, πήγα βόλτα το σκύλο και καπάκι ξεκίνησε για να έρθω εδώ. Λάθος. Μέγα. Υπέφερα. Γιατί. Ζεστάθηκα. Έχει, ναι. Καταλαβες. Δηλαδή περπάτησα με το σκύλο. Είχες πόδι. Ναι. Ναι. Και. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δύο πιτόγυρα φάγαμε, ρε φίλε, το απόγευμα. Όλο αυτό είναι ένα συνδυασμό κακό. Πιτόγυρο και περπάτημα και ζέστη είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συνδυάζονται. Καλό είναι καραβίτσι, ε. Ναι, και είχα να φάω και πολύ καιρό και το έφαγα με πολύ χαρά. Είχε να φας πολύ καιρό, γενικά είχε να φας πολύ καιρό. Να φάω πιτόγυρο πάρα πολύ καιρό. Και δύο ώρε σκυλέ. Ναι, τώρα τι ένα, τι να κλάσει, ρε φίλε. Όπω έχει πει ένα φίλο ο οποίο έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που. Έχω γυράδικο. Όχι. Ενώ έχει λεφτά, είναι σφιχτή, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει πει και έχει μεγάλο δίκιο. Ναι. Ότι το ένα είναι λίγο, τα δύο είναι πολλά, το 1,5 είναι πάντα που σε κάνει. Τόσο και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Έχει δώσει αλήθεια σε αυτό. Ναι. Γιατί. Εντάξει, τώρα υπάρχει τύπος που, υπάρχουν και τύποι που τρώνε τρία, έτσι. Εντάξει, δεν αυτό είναι υπερβολή. Αυτό είναι το μάτς. Δεν μπορώ να πω στα δύο κόλωσα αυτή τη φορά. Κοκακόλα μετά. Γιατί πεινούσα, όχι, όχι. Τίποτα. Έχω κόψει τα αναψυκτικά. Μαζί σου, μπράβο. Έχω κόψει τα αναψυκτικά. Παχαίνουν. Κατάλαβε. Ενώ ο γύρο είχε σόγια. Ο γύρο δεν βρήκε λαδερό, όπω λέει για ένα φίλο και συνάδελφο. Ρε σταμάτη, θα φας τίποτα με λάδι. Και ο γύρο λάδι. Ήρθε σήμερα εδώ πέρα. Παλιά έλεγε. Παλιά. Ήρθε σήμερα εδώ. Ναι. Ήρθε εδώ. Λατρεία. Ναι. Τι ωραία πέρασε. Φιλήθηκε στο στόμα. Μου είχε λείψει. Με το συμπεριστατικό σου. Όχι. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέχρι τις 12 θα πάμε. Η διακοπή που ξεκινάει 10 και 20. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ενίοτε και καμιά Δευτέρα μα. Για Ρωσία δύσκολα. Για Τουρκία θα δούμε. Τι έχουμε φίλε από Ρωσία. Όχι, για το Σιόπι εδώ πέρα λέει ένα φίλο. Για Ρωσία δύσκολα. Για Τουρκία. Τα άλλα Ρωσιόπι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Άμα έρθει μια καλή πρόταση, το πάμε στο αεροδρόμιο. Μανώλη μου, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Στην Αλάνια θα πάμε, τον Τζαβέλα και τον Τζαβέλα. Είσαι ένα τεράστιο ποιοτικό καφενείο. Μπακασέτα. Σαν άνθρωπο, εντάξει. Αλλά άμα έρθουν τα λεφτά και μέχρι και για σένα καλά λεφτά. Είναι ο Μπαλαντέρ, ο οποίος θα είναι μαζί μέχρι τις 12 με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα και όλους εσάς μηνυματικά, με social media, θα τα πούμε όλα εδώ πέρα παρέα. Συντελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Μιλάμε για. Είναι μια πραγματικότητα. Γολγοθά τώρα, όχι ψέματα. Αυτή η εβδομάδα. Είναι και τελείωτος ο Γολγοθάς, γιατί ξέρεις εκεί που λες ότι τελειώνει. Εμφανίζεται σήμερα όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται με τον Πασχετικό ΠΑΟΚ και όχι, φίλε, δεν θα τελειώσει. Θα υποφέρει μέχρι τώρα. Θα μα δώσει ρεπορτάζ στη διάρκεια τη εκπομπή ή το συγκεκριμένο. Ναι, αυτό ναι. Το οποίο ήθελα να πω ναι. Τώρα που φτάνει η εβδομάδα στο τέλος είναι το εξής. Ότι είχε πολύ καιρό, είχα πολύ καιρό να ζήσω και πιστεύω και ο Νίκος το αισθάνεται. Μια εβδομάδα σαν κι αυτήν πέρασε τόσο αργά. Τόσο αργά, δεν φλουπάει κανεί. Αν θυμηθώ πότε ήταν η Δευτέρα, νομίζω ότι ήταν 1,5 μήνα πριν. Αυτό, ναι, δηλαδή αυτό. Νομίζω ότι ήταν. Ότι ήταν κράτησε κανένα μήνα, α πούμε. Και δεν έχω συνηθίσει ακόμα τη ζέστη, εγώ να ξέρω. Εγώ δεν μπορώ με τη ζέστη, υποφέρω, ειλικρινά μιλάω. Έχω θέμα. Σήμερα δεν μπορώ, μου φαίνει για εκνευρισμό ώρε. Σήμερα ήταν άσχημα. Και δεν την έχω συνηθίσει ακόμα. Είναι δεύτερη εβδομάδα καλή ζέστη, ίσω και τρίτη. Δεν θυμάμαι. Ωραία. Και ακόμα δεν την έχω συνηθίσει. Και εμένα η ζέστη μου φέρνει έξτρα πίεση. Όχι. Πίεση όχι, αλλά. Όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Μου φαίνει μία ένταση, έναν εκνευρισμό. Αυτό και okay, μαζί σου. Δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ. Το βράδυ, εγώ κοιμάμαι καλά. Δεν μπορώ. Αν εξαιρέσει τα κουνούπια τις τελευταίες μέρες που δηλαδή θα πάρω κανένα καλάζνικοφ και θα βαράω τα βράδια στους τοίχους, να πούμε, στον αέρα, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά στον ύπνο. Απλά κάθε βράδυ που γυρίζω σπίτι έχει κουνούπια. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Θα υπάρχει ένα, όχι δύο, τρία. Ένα συγκεκριμένο, δηλαδή.
Μην το χαρακτηρίζω. Στην Περαία, ρε, μου κάνει εντύπωση. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Να έχει κουνούμια στην Περαία. Και έχουμε και σίτα στο σπίτι. Όχι τίποτα άλλο. Α, είναι τέτοια. Περνάνε. Είναι, διαπερνάνε. Είναι σιτάτο. Το λάθος γίνεται εκεί που ανοίγω την εξώπορτα του σπιτιού και πάω να μπω μέσα. Και τι κάνουν, φίλε, απ' έξω περιμένουν. Πότε θα μπει για να μπει ένα μέσα. Επειδή είχε αυλή. Ναι. Και τι. Και γυρνάνε στο ένα, στο άλλο, του ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και έρχεται. Τέτοια είναι ρίπουλα, ρε. Γιατί χθες το βράδυ πάω ξαπλώνω να πούμε και δεν άκουγα τίποτα. Και καθόμουν να βλέπω μια ταινία και βλέπω ένα τσίπημα στο χέρι, ένα τσίπημα στο μπούτι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και λέω, τι γίνεται, πού είναι, λέω. Μπορεί να αυτά τα ύπουλα σκνηπάκια. Και παίρνω, έχω, δεν είναι κουνούπια. Έχω δύο αεροξόλ και τα ναι. Παίρνω έτσι. Ναι. Από τα νεύρα μου σηκώθηκα και έρχεσαι ψεκάζω όλο το σαλόνι. Και βρωμούσε μετά. Στο λέρο. Δεν είναι Νικολαίδη. Μήτρο. Λιβάν Σαββίδη θα λέγε ένα άλλο. Δεν το είπα εγώ. Παλιοκότα. Το είπε εσύ. Ούτε εγώ το είπα. Θα έλεγε κάποιο είπα. Όχι, το είπε. Το ανέφερε. Ναι. Λιβάν Σαββίδη ενδεχομένω, ναι. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων. Βγήκε ένα ρε φίλε, αλλά δεν είναι πολύ καλό ο ήχο. Και ήθελα να το παίξουμε απόψε. Στην τι? Εκπομπή. Έναν τύπο που βγήκε σήμερα στο About Harrison Air. Ναι. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει στη γη μεγαλύτερο κομματόσκυλο. Και δεν το λέμε κακό τρόπο. Ναι. Εντάξει. Ο τύπος ο οποίος βγήκε στον. Αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να μας πείσει ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει κάνει έργο στο Πρόχωμα. Ναι. Και στέλνανε 3-4 Γιατί είναι επιτυχώς. Ε? Γιατί είναι επιτυχώς. Του λέει: κάνει εκκλησία, λέει και τους δρόμους. Αφού λέει: δρόμοι, λέει ο Χρήστος, λέει: εγώ εκεί πέρα μπαίνω. Οι δρόμοι, λέει: δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, λέει: κάνει εκκλησία. Έχει κάνει εκκλησία. Και εμείς, ρε φίλε, ο Κυραλέκος, ο πατέρας μου, έχει κάνει συνείσοδο του Μελαθίου κλεισάκι με καμπάνα κανονικά. Τον έχουν βάλει γεωγραφία μέσα. Όχι. Όχι, πρόσεχε, δεν τον έχουν βάλει. Μόνο του την έβαλε ο Ιβάν. Δεν έβαλε ο Κυραλέκος σε γεωγραφία με τη μάνα μου και εγώ άμα φτάσω στο Μελάνθιο. Και μπω στο εκκλησάκι να ανάψω ένα κερί, θα δω τον κύριε Αλέκο. Όχι. Στο Πρόχωμα όμως θα δω τον Ιβάν Σαββίδη, ρε φίλε. Α, έτσι. Και τη γυναίκα του και την οικογένεια. Και τον Γιώργο και τον Νίκο. Για πες. Λοιπόν, μετά θα μας λέει και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει είναι ο Θεός μας, λέει. Είναι ο άνθρωπος. Αυτά βγήκαν να πει στο λαμπαουτάρι. Του είσαι ταυτότητα τώρα, έχει ο άνθρωπος τώρα, έχει ψέματα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Θεός μας, λέει. Μακάρι λέει να μας παίρνει ο Θεός χρόνια και να τα δίνει, λέει. Είναι ο σωτήρας της Ελλάδος. Γιατί είχες τώρα τα πει όλα αυτά. Γιατί ρε φίλε δεν ξέρω γιατί, τι να σου πω. Και εν τω μεταξύ κάτι τέτοιο είναι που πυροδοτούν και τους άλλους και μετά αρχίζουν να φλαγκώνουν όλα τα τηλέφωνα μαζί. Και να γίνει κλάμα. Σήμερα προς το τέλος το About Harrison. Εκπληκτικός αυτός ο τύπος, δηλαδή πραγματικά. Λέει, δεν με αφήνει να εκφράσω τη γνώμη, λέει, με αφήσαμε. Άσχετα που διαφωνούμε. Γιατί γελούσαμε με το Χρυσάδο με αυτά που ακούω. Εντάξει. Μάλλον θα μπερδεύτηκε η Χρυσάδο ραδιόφωνο θα θέλει να πάρει. Στο κόκκινο. Δεν ξέρω. Δεν βγήκε τώρα. Δεν ξέρω. Προβληματίζομαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Νίκο Μοσχοβίτη. Ενώ ξεκίνησε με 60 πριν ένα μήνα, πλέον είναι στο 25 η ομάδα του Θόδωρου Καρυπίδη, του Σάβα Παντελίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Πάμε στο πρέγγι Γιάννη Τζάτσι και επιστρέφουμε. Ρε φίλε, μα τον περιμένω να έρθει, θα παίζει το τραγούδι, θα ξαναπαίξει λούπα. Επανάληψη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Τώρα πια ξεκινάμε κανονικά. Έτσι καταλαβαίνετε, όταν μπαίνουμε 10 και 4, 10 και 20. Λίγο να πούμε μια βλακία, λίγο να ακούσουμε το τραγούδι. Πέρασε η ώρα. Οπότε τώρα ξεκινάμε κανονικά. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 12 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο στο δικό μας. Δεν το λες δίωρο. Έτσι, σε αυτό το σκάρτο δίωρο το οποίο έχουμε εδώ με τον Νίκο. Θα πάμε μέχρι τις 12 συζητώντας διάφορα όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο χειμερινό και ανοιξιάτικο πρόγραμμα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο θερινό πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέρες δύσκολες. Το έλεγα και πριν στον Νίκο εδώ τον καλό μου φίλο ότι δεν μπορώ εγώ με τη ζέστη προσωπικά, έχω θέμα, δεν την έχω συνηθίσει ακόμα και μας ήρθε και ένα, ενώ δεν έχει κάνει καύσωνα ακόμα να υποφέρεις κάτι τέτοιο από ό,τι νομίζω θα γίνει από Δευτέρα. Δηλαδή έβλεπα πριν ότι στην κεντρική Ευρώπη έχουν θέμα. Είναι κάτι βαρά, 138, 139 και εκεί δεν είναι και συνδυσμένοι. Εμείς ας το πούμε ότι είμαστε. Νομίζω ότι Δευτέρα θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Γιάννη Ζάτση, ξέρω ότι είσαι και εσύ φαν της υπόθεσης. Νομίζω από Δευτέρα θα έχει κάτι 39 κάτι τέτοια. Τη Δευτέρα δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τις επόμενες μέρες. Γενικά είναι λίγο η κατάσταση περίεργη. Αλλά οκ, τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε. Θα πορευτούμε με αυτό. Παρότι εγώ προσωπικά συνεχίζω για δεύτερη σερή εβδομάδα να είμαι σχεδόν μόνιμα υδρωμένος και να χρειάζονται μέρες που να πρέπει να κάνω και δύο ντους για να την παλέψω. Βέβαια για να μην είμαστε υπερβολικοί, έτσι, αυτό έχει να κάνει τώρα με μένα που λίγο έχω θέμα με τη ζέστη. Δεν είναι και ανυπόφορη η κατάσταση, έτσι, μην υπερβάλλουμε. Απλά κάποιοι που έχουμε ένα θεματάκι παραπάνω δεν την παλεύουμε και τόσο. Γι' αυτό χίλιες φορές χειμώνας
Έτσι. Άνοιξη. Όχι ούτε άνοιξη, με την άνοιξη έχουμε αλλεργία. Χίλιες φορές χειμώνας, ωραία. Κρυώνεις. Ό,τι έχεις για να ζεσταθείς, ζεσταίνεσαι μετά από λίγο. Κρυώνεις και πάσου. Έτσι, αράζεις με την άνεση σου τηλεόραση. Δηλαδή, τώρα δες τι γίνεται. Έχει ζέστη και από τη μία δεν σου κάθεται το σπίτι μέσα. Σπιτάκι. Δηλαδή, λες ζέστη για να ανοίξεις το κλιματιστικό, ξέρω εγώ, κάπως έτσι δεν την παλεύεις. Να βγεις έξω, ζεσταίνεσαι, ενώ το χειμώνα είναι απλά τα πράγματα. Έχει πολύ κρύο, κάθεσαι σπίτι, αράζεις άνετος. Δεν έχει, πας μια βόλτα. Εντάξει. Και γενικότερα έχω πει την. Πώς το λένε, την κοσμοθεωρία μου. Ότι το χειμώνα βάζεις ένα ρούχο, δύο ρούχα, τρία ρούχα, τέσσερα, ζεστάθηκες. Ναι, το καλοκαίρι τι να κάνεις. Το καλοκαίρι δεν γίνεται, δεν βγάζεις άκρη. Με αν ζεσταίνεσαι, αν είσαι υδροτάρι, όπως είμαστε κάποιοι. Έτσι. Με τα βρακιά, δεν μπορούμε. Τι έκανε. Υποφέρουμε. Να, ας πούμε, η Ιωάννα του είναι εδώ πέρα, έχει ανεβάσει πού είναι το κορίτσι μας. Τέσσερις ώρες. Γιατί όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία. Νίκο, κάθεται πάνω στα καρότσια. Όχι, και δεν πάει όποιος να είναι. Εντάξει. Ωραία, δεν βγάζει τη φωτογραφία. Το βγάζει η Τούνη γιατί είναι η Τούνη. Γιατί είναι η Τούνη. Είναι η Τζέι Τούνη. Και από κάτω. Τουνάρα. Λέγε ρε θεά, Big Love, είσαι μπόμπα, έλα ρε θεά, γεια σου ρε τουνάρα, κοριτσάκι μου πανέμορφο, πάντα να περνάς Μόντας. Όμορφα, όχι. Εύχομαι, παπούλιας, ναι. Λέγεται, όχι ο Κάρολος. Έρχομαι για ψώνια, γράφει ένας άλλος αλιέρης. Ωραίος. Ναι. Άρε κουινάρα, κάνε λίγο περνούμε το κουίν. Λοιπόν, γιατί και εμείς λέει έτσι πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μια άλλη που ζηλεύει τώρα, εντάξει, μια οχιάρη, παιδί μου. Τώρα που. Πού να πας στο σούπερ μάρκετ, πού να πας μπορεί. Ρούχα τώρα, πού να πας, έχει πιο πόδι. Θες να πας και στο σούπερ μάρκετ, κοροϊδεύεις λοιπόν, κιόλας. Ο άλλος γράφει από κάτω. Μαζί με το καρότσι μπορούμε να πάρουμε και εσένα. Και ταγκάρι, αυτός παντελονάτσο από κάτω. Νότα Παπαντονίου, μην παρεξηγείς εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, γυναικάρα, κουκλάρα. Λοιπόν, όπως ανέβαινα πριν, για να έρθω προς τα δω. Αύλα, δεν μπορώ να το πω όλο. Ανέβαινα τα βράδια και είναι ένας τύπος καθισμένος σε ένα μαγαζί. Ψιλοντούκι, ρε παιδί μου, αλλά έχει. Ναι. Έμεινε την πύρα του, δεν ξέρω το αν είχε παρέα. Ήταν μόνο του εκεί πέρα καθισμένος ο άνθρωπος. Ακούς. Ναι. Και περνάει μια τύπισσα, δηλαδή σκέψω ότι εγώ τώρα προχωράω ανεβαίνοντας, η τύπισσα κατεβαίνει και αυτός είναι καθισμένος με μένα πρόσωπο. Δηλαδή με την τύπισσα να περνάει και να του έρχεται πλάτη. Εγώ εκείνη την ώρα. Βλέπω τον τύπησα που έρχεται, ναι. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Okay. Okay. Αλλά κάνει ο τύπος τη γνωστή κίνηση που κάνουμε περισσότερο, ρε παιδί μου, όταν βαριόμαστε. Ωραία, καθόμαστε, ξέρω κάποιοι βαριόμαστε. Εκεί που είναι με το κινητό, κάπως έτσι, σηκώνει το βλέμμα. Εγώ τυχαίνει εκείνη την ώρα και συναντάω το βλέμμα, το οποίο ναι. Σηκώνει το βλέμμα του για να τσεκάρει την τύπησα που πέρασε και φυσικά να τσεκάρει την πίσω τη κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα πολύ να το δώσω με χέρι, γιατί μου είσαι ωραίο, ρε φίλε, κατάλαβε. Γιατί ξέρει, προφανώ είδε, ρε παιδί μου, πω το με την άκρη του ματιού του και έτσι ναι. Το ματιού του σήκωσε το βλέμμα να δει τι περνάει από εκεί. Κατάλαβε. Ο άλλο από κάτω γράφει. Που είναι ίδωλο, μαντινάδα, έχει. Είδωλο του Νάρα, αυτά τα πόδια όταν τα ανοίγει να σου χώσω ένα γρήγορο μπιπ. Εσχρό. Εσχρό, απαράδεκτο. Εντάξει, παιδιά τώρα δηλαδή. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας τόσο όμορφος άγγελος μπορεί να έχει σχέση με τον Σατανά. Τι να έχει σχέση? Με τον Σατανά. Δηλαδή αφήνει να ρωτηθεί ο φίλος ότι η Τούνη είναι σατανό. Ουνά. Όπως λένε για κάποιες. Ένας άλλος γράφει άνοιξες και μας περιμένεις να υποθέσω. Τροπή. Ωραία. Τώρα αυτά τα βλέπει λογικά η Τούνη και λέει ρε παιδί μου okay. Εντάξει. Το παλικάρι το σοβαρό που σέρνεις. Γιατί μια χαρά. Πώς θα πει γιατί μπορεί να τον έχει φίλο τον κουρού του χρόνου. Αν υπάρχει. Ποιον πήγε, τον όντα, δεν πήγε να πει. Ναι. Δεν έχει δει πόσο σούργελο είσαι και μα δείχνει το βρώμο μπίψου. Τι μούλα γράφει άλλο από κάτω. Ο άλλο γράφει στο σκλαβενίτη γιατί δεν τον έκανε τάκ, δεν έχει ακάου. Τα πόδια κάτι περιμένουν, Ιωαννίτσα, γράφει άλλο από κάτω. Εγώ θα πω ότι ο Άννα με μια φωτογραφία τέτοια πάλι δημιούργησε περιεχόμενο. Έλεος ρε γλυκούλα, πού αλλού θα ανέβεις πια. Δημιούργησε content για ακόμα μια φορά η τεράστια Ιωάννα Τούνη. Ένας Ανδρέας και δημιουργεί από κάτω κουβέντα. Ένας Ανδρέας, γιατί προσέξτε, δεν υπάρχει αρνητική ή καλή διαφήμιση, είναι διαφήμιση. Άσε μας μωρέ που θα μας πεις και τι είναι μόδα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Σιγάρε, Ανδρέα. Σιγάρε, Μάρκελε, νύχτα. Σιγάρε, Ανδρέα. Κατέβασε σιγά. Λίγο. Κάτσε σιγάρε, λίγο. Καρλ Λάγκερφελ, ναι. Σιγά. Λοιπόν... Σιγάρε, Φίλιπ Πλάιν. Ναι. Άρα του Νάρα μας έφτιαξε πάλι. Οκ, okay, αυτός τίμιος είναι. Χάνω το φως μου, γράφει ο άλλος. Είσαι Νάρα μου, γράφει ο άλλος από κάτω. Αλλά μας διαβάσω όλο σχόλιο τώρα, εντάξει. Άλιστα. Όχι, αυτά έχουν ψωμί, ρε φίλε, εμένα μου αρέσουν. Ναι. Τζέι Τούνι. Αυτή είναι εδώ πέρα, νομίζω είναι. Έλα, τώρα δεν βλέπει καμία τώρα, άσε. Είναι πολύ μπροστά εδώ το κόριτσι. 69 σχόλια. Εδώ σίγουρα έχει σβήσει. Εγώ είμαι φαν, να ξέρει. Στηρίζω full.
Όχι, δεν έχει σβήσει. Τότε πέρα ο άλλο γράφει του Νάρα Ναραμού. Είσαι υπέροχη ξανθούλα. Και ξέρει τι στηρίζω στη Τζέι. Ναι. Στηρίζω το γεγονό ότι ενώ έκανε τρομερό hype στο τέτοιο που βρέθηκε. Στο... Είσαι έτοιμη για τη γάνη με τόσο λάδι που έχει βάλει. Αμέ. Τη σέβομαι λοιπόν γιατί ενώ έκανε τόσο μεγάλο hype με το My Style Rocks τότε. Που έφτασε μέχρι το τελικό και γινόταν πανηγύρι με την πάρτι της. Ναι. Ούτε μπλέχτηκε σε καμιά εκπομπή, ούτε πήγε πανελίστρια, ούτε τίποτα. Όχι. Σου λέει, εγώ εδώ το e-shop μου. Ο άλλος από κάτω τη δικάζει με κείμενο, δεν λέει τώρα ολόκληρο παράγραφο. Α, καλά. Γιατί μιλάς σαν ηλίθια. Είσαι σπαστικό να κάνεις έτσι. Πήγες ένα ηλίθιο κενό reality, έγινες γνωστή λόγω κόλου. Εντάξει, δεν είναι, okay. Και νομίζια. Ποτιού, όχι, νομίζεις. Νομίζια ότι κάποια είσαι. Να ήσουν γνωστή για τις δικηγορικές ή ιατρικές σου ικανότητες, να το καταλάβω. Αλλά για την, μπιπ, για την λοκοχωρίστρα, ποιος ο λόγος. Άσε μας, γαγοράκι μου τώρα. Άσε μας, γαγοράκι μου, που άμα σου ερχότανε θα έμπαινε σαν να μην υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω, φίλε, πάνε αλλού. Του Νάρα είσαι ηφαίστειο. Αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθεια, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε θυστεί με την παρουσία σου και το άρωμα που με αφήνει. Το άρωμα που αφήνει. Τι λέει αυτό. Τι άρωμα αφήνει δηλαδή. Πω, τι στόκερ είναι αυτό. Ζώνη, άνοιξε λίγο τα φώτα, φίλε, γιατί περπατήσαμε και τώρα ξέρει. Μα το κοντήσιο τώρα. Άνοιξε τα λίγο τα φώτα γιατί θα μα πάρει και ύπνο. Εντάξει, ναι, δεν είμαστε ναι, και τέτοιο. Δηλαδή, ναι. Α, το Παδόπουλο να ονειρεύεται ότι είναι σε. Τώρα καλά είναι. Σε κλαμπ. Ταχυκαρδία μα έδωσε πάλι πω. Μωρό μου κάθε μέρα γίνει όλο και πιο όμορφη και σήμερα μοιάζει σαν αύριο. Σαν αύριο. Επειδή τη λέει την κάθε μέρα γίνεσαι όλο και πιο όμορφη. Πω, δηλαδή, ξεχνάω. Είναι σαν την γνωστή ατάκα που λένε, ρε παιδί μου, πολύ αστεία βέβαια. Ξέρεις τι μου θυμίζεις, την επόμενη μου γκόμενα. Σίγουρα το έχει πει ο Παδόπουλος αυτό. Ποτέ. Σίγουρα το έχει πει. Ποτέ. Και αν δεν το έχει πει, έχει σκεφτεί να το πει. Έχω επίπεδο. Άσε ρε. Πιστεύω το έχει πει. Όχι. Το χέρι στην καρδιά. Φωτορυθμικό τώρα βαράει εκεί πέρα, ε. Φωτορυθμικό τώρα. Τόσο σκέψη, Τζόνι, ε. Άιντα. Τώρα θα έπρεπε να κλείσει τα άλλα και να παίζει μόνο εκείνο. Καταλαβες. Θα έπρεπε να παίζει μόνο αυτό, ρε φίλε. Μπαίνει στο mood, ξεκάθαρα. Εκεί το φωτορυθμικό να δίνει. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο. Τι έχει Νίκο μου, τι γίνεται γενικότερα. Γενικότερα. Χαλαρές μέρες, λες εσύ. Εγώ λέω ναι. Σιγά γιατί είναι χαλαρές. Τις θελήσεις στο πανηγύρι γίνεται στον ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Μίροσλαφ στο. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Είναι το πρόσωπο των ημερών, ναι. Λες. Εγώ. Κοίταξε, αυτός που έρχεται είναι ο Βραζιλιάνος. Ο Ντόουγκλας Αούστο. Αούστο. Ο οποίος όντως έχει ξεκινήσει το ταξίδι από τη Βραζιλία και θα είναι, αναμένεται εδώ αύριο. Τι ταξίδι είναι αυτό, ρε. Ρε φίλε, σήμα το ξεκίνησε. Τη Βραζιλία δεν έχει σε 5 ώρες. Σωστό. Μιλάνο, διάμεσα και τέτοια. Μιλάνο λίγο δύσκολο. Κωνσταντινούπολη να σπάνε. Κωνσταντινούπολη. Ανέγει ο Κωνσταντινούπολη πλέον. Του Στοχ δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο προχωρημένο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Έχει κανένα λάθος η Σλάβια Πράγα για τον Στοχ. Ότι. Έβαλε χαμηλή ρήτρα. Δηλαδή τώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν λίγο. Και δεν την άλλαξε, δεν ξέρω αν ήταν στη διαδικασία να την αλλάξει, να την μεγαλώσει. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Πάοκ βάζει το 1,5 εκατομμύριο, κάνει δικό του και τον παίχτη, από τη στιγμή που έχει τη δική του συγκατάθεση. Οπότε νομίζω είναι καθαρά τυπικό. Απλά πρέπει να δόθηκε λίγο παραπάνω βάρος σήμερα, να το πω έτσι, στην περίπτωση του Αουγκούστο, ξέρεις, που η εισιτήρια έρχεται, φτάνει και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Μίροσλαβ Στοχ. Σου είπα και χθες, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά λύση ο Στοχ. Είναι και ο ίδιος στην καλύτερη του κατάσταση. Τζόνι, άμα θες το χαλί, βάλτε λίγο πιο χαμηλά, ωραίος. Νομίζω και ο Στόχος στην καλύτερη του κατάσταση ever στην καριέρα του. Δηλαδή δεν νομίζω ήταν έτσι όταν ήρθε από την Φενέρ ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Τότε το... Πότε ήταν ρε Νίκο εκείνο, 14-15 πρέπει να ήταν η σεζόν εκείνη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Οπότε εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά λύση. Γι' αυτό που πιστεύω είναι ότι με τον Στόχ τον παίρνεις τώρα, έρχεται αύριο, μεθαύριο, πότε έρχεται. Και αν τη Δευτέρα είχε αγώνα, θα έπαιζε κανονικά. Έτσι λέω εγώ. Γιατί ούτε χρόνο προσαρμογή χρειάζεται. Θετικό. Νομίζω ότι προέρχεται από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Είναι 30 χρόνια, είναι έμπειρος πλέον. Ο Στόχ μπαίνει και παίζει κατευθείαν. Ο Ντάγκλας, Αουγκούστο. Αουγκούστο ή Ογκούστο, όπως έχουμε τρεις εκδοχές. Πατσέχο. Ή μάλλον. Όχι, δεν έχουμε τρεις, παραπάνω εκδοχές έχουμε. Νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο μέχρι να μπει. Ο Στόχ έρχεται και παίζει κατευθείαν και νομίζω ότι ξέρεις και πάνω κάτω τι να περιμένεις.
από τον συγκεκριμένο ποιότητα, παίχτης που παίζει με το αντίθετο πόδι, παίχτης που δημιουργεί ατομική κατάσταση, κάτι που δεν, όχι το βρίσκεις, αλλά ρε παιδί μου, είναι πολύ χρήσιμο το να έχεις ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο μέσα από ομαδική προσπάθεια και όλα αυτά. Την ατομική ενέργεια. Ναι. Και ο Ζαμπά είναι ένας τέτοιος, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει σταθερότητα. Ο Λιμιός δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος. Ο Λιμιός είναι πιο πολύ της ομαδικής δουλειάς. Και ο στόχος γενικά να παίξει και με ειδικό βάρος και με εμπειρία είναι, εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση για τον ΠΑΟΚ. Και το πιο σημαντικό όλων, δεν χρειάζεται περίοδος αρμογής. Έχει βρεθεί εδώ ένα χρόνο, ξέρει τα κατατόπια, ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Και νομίζω ότι έρχεται στη πιο καλή φάση της καριέρας του και της ζωής του, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γενικότερα και αυτό το παιδί ήταν λίγο ανήσυχο μέχρι ένα σημείο. Παντρεύτηκε όμως, έκανε και το παιδάκι του. Καλά, αυτό δεν σημαίνει. Και από εκεί και μετά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Όχι, όχι, είναι τσεκαρισμένο. Και από εκεί και μετά ηρέμησε. Δηλαδή, πώς να σου πω. Έχει άλλα ενδιαφέροντα πλέον. Μάλιστα. Αν και αυτά που έκανε στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο του πέρασμα από τον ΠΑΟΚ είναι πολύ διωγγωμένα με αυτά που ακούγονται. Δηλαδή έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα σχέση με αυτά που ακούγονται. Αλλά εντάξει, στη Θεσσαλονίκη ήταν και τα πρώτα χρόνια του Σαββίδη τότε. Και πουλούσαν πολύ τέτοια story για τον οποιοδήποτε. Και ο Στόχο, επειδή είχε δώσει μία φορά μια αφορμή, μέρα που είχε ρεπό την επομένη, τη μέρα γενεθλίων του, είχε γίνει ολόκληρη φασαρία τότε, γιατί βγαίνει και ήπια και δεν ξέρω και τι. Εσύ είναι στα γενέθλια, τι κάνετε, φίλε? Στα. Έχουν υπάρξει γενέθλια που έχει πιει. Ναι. Έχουν υπάρξει γενέθλια που έχει πιει πολύ. Ναι. Ο Στόχο, και τι είναι, μην το κάνει δηλαδή. Γιατί σου λέω ότι είναι αθλητή. Και τι. Καλά, ναι, και αυτοί θα πιούν, ρε φίλε. Εγώ τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Α πίνει 6 ποτήρια βότκα ένα βράδυ. Το επόμενο μπορεί να μπει μέσα και να κάνει παπάδε. Αν το μπορεί. Αυτό, φίλε, μόνο ο Τζερεμάια Μάσαι το έκανε. Α, το κάνει. Και ο Φιλ Γκόστρο που έχει, μπορούμε να το πούμε. Τώρα θα βγουν όλα σιγά σιγά. Μέγιστο. Έπινε πολύ, Θεότητα. Σκυλί, μαύρο. Τίποτα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και έπαινε όμω μέσα και τα δίνει όλα. Ναι. Δυνατό. Ο Μάση τα έκανε στα καλά του. Ο Μάση ήταν 26-27 χρονών. Έτσι. Τίποτα. Ο Γκος έχει πιει κρυπτονίτη, φίλε. Αυτό που έπινε ο. Έχει τέτοιο πράγμα μέσα του. Ποιο ήταν αγαπημένο το μαγαζί, φίλε? Είχε πολλά μαγαζιά στην πόλη. Είχε και κάποια που ήταν λίγο πιο παοξίδικο από χρήσεων. Γενικά. Ζαντόρ πήγαινε. Πήγαινε και σε αυτό. Ναι. Καλά, εκεί πήγαινε. Αλλά δεν είχε λατρεία. Το ποτό, δηλαδή το αγαπούσε πολύ. Υπάρχουν ανέκδοτες ιστορίες, οι οποίες δεν λέγονται στον αέρα. Εντάξει. Και σου λέω τώρα, δεν υπήρχε τώρα καταστάσεις. Ας πούμε, ο τύπος γυρνούσε από Πάτρα με πούλμαν και το βράδυ έβγαινε να πιει. 36 χρονών, ξαναλέω, έτσι. 36. Δηλαδή ήταν 8 ώρες το πούλμαν για να γυρίσει την Πάτρα. Τι 8 με το αυτοκίνητο κάνει. Αυτόν τον παραδέχομαι. Ωραία. Έβγαινε, έμεινε Δευτέρα προπόνηση μετά. Okay. Αυτόν τον παραδέχομαι. Να κάνουμε. Δευτέρα προπόνηση, τρίτο ταξίδι. Τώρα που έφυγε, μπορούμε να το πούμε, ξαναλέω. Έτσι. Και λογικά θα γυρίσει κιόλα. Τέτοια μορφή ήταν ο Φιλ Γκος. Ποιο πρώην παίξει του Άρη. Ουίσκι, πολύ το άρεσε το ουίσκι. Ποιο πρώην παίξει του Άρη τα έχει με χωρίτερο ζώτο. Πάρτε κι άλλο. Φίλε, ποιο πρώην παίξει του Άρη. Ο Γιάννης Μαλούς. Όχι τόσο πρώην. Ο Ντίνος Κούης. Πάρτε κι ένα ακόμα. Τώρα πάμε Ζαντόρ. Να ξέρετε κάτι, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν. Τι λένε, όχι όλοι περισσότεροι. Τι έχεις πει τώρα, ρε φίλε. Ναι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι. Όχι, κάποιοι δεν βγαίνουν κλπ. Όλοι θα βγουν. Όχι, όχι. Πρόσεξε με λίγο. Θα βγουν λίγο, θα βγουν. Υπάρχει κόσμο που είναι πιο πολύ του σπιτιού, ρε φίλε. Υπάρχουν ξένοι που έρχονται με τι οικογένειέ σου. Έχουμε και Έλληνες. Όχι, γιατί το λες αυτό. Υπάρχουν και που έχουν τι οικογένειέ σου και αυτά και ξέρει, όταν είσαι μικρά παιδάκια, πα με το πρόγραμμα του παιδιού. Καλά, καλά. Έτσι. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Το βγαίνω τώρα να βγει να κάνει καμιά βόλτα, να πιει κανένα ποτό. Οκ, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Εγώ σου λέω για να βγαίνει, να βγαίνει, να τις δίνει. Και κάποιοι εξ αυτών είναι και γήπες κιόλας, έτσι να το ξέρεις. Καλά, οκ. Κράκ. Φίλε, νέα παιδιά είναι. Φυσικά, ρε φίλε. Ωραία. Αθλητές είναι κιόλας, που σημαίνει ότι λογικά. Επειδή είναι αθλητές. Βράζει το αίμα τους λίγο παραπάνω. Δεν θα είναι και αποστηρωμένοι σαν άνθρωποι. Εντάξει, είναι και αυτοί άνθρωποι. Ναι. Ποιο είπε, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο αθλητής, να είναι όλη μέρα στην προπόνηση στο σπίτι. Και επίσης να σου πω και λίγο κάτι. Η προπόνηση διαρκεί. Μέχρι να φύγεις από το σπίτι και να πας στο γήπεδο, να κάνεις, ξέρω εγώ τι να κάνεις και να γυρίσεις, πες 2-3 ώρες, ναι. Βάζω όλο το πακέτο μέσα. Μην κοιτάτε πακέτο. Που βγαίνει μόνο του Άρντα στη φόρα. Όλο το πακέτο βάζω μέσα. Έτσι, είναι 2-3 ώρες. Ναι. Η μέρα έχει άλλες 21. Ναι, δηλαδή,
Επίσης σκεφτείτε ότι έχουν και πολλά λεφτά. Και κάποιος πρέπει να τα φάνε. Δεν έχουν, παιδί μου, θέμα, ξέρεις, να πούνε. Οπότε κάπως πρέπει η μέρα να περάσει. Ναι. Καταλαβες. Υπάρχουν και άλλοι αθλητές που είναι πολύ δυνατοί, είναι από τους πιο δυνατούς στη χώρα στο Fortnite. Στη χώρα, λένε οι προφορές μου. Δεν χρειάζεται όμως τώρα, θα το πω έξω. Από τους πιο δυνατούς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, ναι. Λέγεται ότι είναι στο top 5 της χώρας στο Fortnite. Δώσε χαλί. Δώσε χαλί, Γιάννη. Δώσε λίγο χαλί. Θα πω στο διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Όχι. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Έτσι, η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Στοίχημαν είναι στο κινητό σας, είναι στο τάπλετ σας, κατεβάζοντας την εφαρμογή. Η Στοίχημαν, ας πούμε, σήμερα στο Βραζιλία-Παραγουάι, έτσι, πρώτος προημιτελικός του Κόπα Αμέρικα, έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο μεγάλο αριθμό στοιχημάτων. Ορίστε. Κλείσε να δούμε. Το είδε. Κλείσε να δούμε. Έλα, δεν θα έχει τίποτα φοβερό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κρατήστε ανοιχτό το ραδιόφωνο, βάλτε τηλεόραση. Δύο πολύ ποιοτικές επιλογές θα πω εγώ. Στη μία έχουμε την Έλλη που είναι σοβαρή, ωραία, μετρημένη, έτσι με Ευκλείδη. Με Ευκλείδη και Χατζηδάκη. Χατζηδάκη. Και πάνω έχει το δικό μας τον Καλίδη που πάλι τρώει κάτι εκεί πέρα. Κάτι. Πού είναι όμως. Πάει στη στρατιωτική. Ναι, είναι. Ναι. Πρέπει να είναι στο ΝΕΜ, ναι. Στο ΝΕΜ, στη στρατιωτική βέση στο ΝΕΜ. Έχει πάει ΝΕΜ. Και όπου ΝΕΜ, Βιετνέμ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Πω, ρε φίλε. Τον βλέπεις και σαν ανοίγει όρεξη πάνω από. Λένε ότι αν είναι στο Βιετνάμ, γιατί από ό,τι βλέπω, φίλε, πολύ ουρανοξύστη, μήπως είναι τίποτα Χονγκ Κονγκ, τίποτα τέτοιο. Για Βιετνάμ. Όχι. Ενδεχομένως και όχι. Δύσκολα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν στο ανόη του ΝΕΜ έχει τέτοιο. Λένε ότι το Βιετνάμ είναι πολύ ωραίο πάντως. Όπως είναι φίλο. Έχω βρεθεί σε παρέα με τύπο που έχει πάει και ήταν ενθουσιασμένος. Το ΝΕΜ. Ναι, έχει πάει ΝΕΜ. Έχει πάει ΝΕΜ, Είναι Αμερικανοτσοφής. Παιδί σπούδαζε MIT. Και είχε βρεθεί και στο ΝΑΜ σε κάποια φάση. Νομίζω για αναψυχή. Δεν μας βλέπει με λίγα λόγια αυτός. Όχι, μόνο μια χαρά παιδί είναι. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Στο ΝΕΜ. Απλά δούλευε έξω, το νομίζω στην Αθήνα είναι. Τι χαρά beach bar τα λέγαμε τέλος πάντων, καλή σε κάποια φάση αυτό. Πήγε στο MIT και τώρα δουλεύει σε beach bar. Όχι, ρε, ανόητη. Είχε έρθει και διακοπές. Α, λέω κι εγώ, δηλαδή. Το MIT είναι beach bar. Πάει γι' αυτό, λέω. Πλάκα, πας κάνει. Κατάλαβες. MIT. Χωρίς Χατζηδάκης, λίγο αντιπαθητικός. Οκ, λίγο. Τώρα εντάξει. Δεν πειράζει. Η Νίκο κάτι ζωντανό έχει εκεί πέρα πάνω, ο Καλίδης. Ωραία, το βλέπω το χταπόδι εδώ πέρα να μιλάει, φίλε. Το χέλι τι είναι, δεν ξέρω. Είναι το λεγόμενο δες το πόσο φρέσκο είναι, σου μιλάει. Σα κουλίκι είναι όμως αυτό. Δηλαδή, τι να σου μιλάει, δεν σε ψήνει και τόσο. Έτσι, κατευθείαν λαδάκι και τρώγεται. Τι λες, Νίκο. Το αφαγέ. Εμένα φέρνει λίγο ιδιαίτερο αυτό. Αν το φας, σε αλλάζω. Να ξέρεις, το αφαγέ. Περίμενε, δεν το σίγουρα το αφαγέ. Ωραία, φίλε. Όχι, κακό. Κακό. Αυτό είναι κακό. Θα το φάει. Μπορεί να είναι πολύ γευστικό όμως, φίλε. Βάζει και τη σαλτσούλα από δίπλα και. Δεν πρέπει να του άρεσε και πολύ. Όχι. Δεν του άρεσε. Μα ρε φίλε, τρως κάτι που κουνιέται μέσα στο στόμα σου. Ναι. Ακούστηκε κάπως αυτό. Αχ, ο τέτοιος ρε, ο Θανάσης Λάλας. Που είναι παντρεμένος με την Έλλη Δρόζα. Είναι. Ναι. Εύη, νομίζω. Εύη ή Έλλη, δεν θυμάμαι. Εύη Δρόζα, ναι. Συνεχίζει και τρώει πλάκα. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Εντάξει, δοκιμάζει ρε φιλάνθρωπο. Σε πιάνει μια ιδέα. Σε πιάνει μια ιδέα, τι να κάνουμε. Και αυτά τρώνε. Είναι νόστιμο, Μονέλη αυτό. Τι να πει. Κορέα είναι. Κορέα. Έχει πάει σε κορεάτικο εστιατόριο, Νίκο. Ούτε κι εγώ. Και δεν νομίζω να έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο για πες, τι γίνεται. Τι έχουμε, φίλε. Βλέπω μια φωτογραφία του Μελισάνα κυκλοφορεί σήμερα με τον. Πού έκανε τις δηλώσεις αυτές. Ο διοικητικός ηγέτης. Α. Παρουσίασε τον Μιγγέλ Καρντός και τον αστυνομικό του προπονητή. Α, στην ομάδα μίλησε δηλαδή. Κατάλαβα τι είπε. Πω. Μπινελί και έξω εδώ. Στο μεταξύ, κάθε φορά αυτό. Η ομιλία του Προέδρου που μοιράζεται όταν γίνεται. Ναι. Είναι εκπληκτική. Ναι, είναι αστεία δηλαδή. Εντάξει. Είπε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Δημήτρης Μελισανίδης πήγε στην προπόνηση και είπε. Δηλαδή είπε, θέλω να καλωσορίσω τον νέο σας προπονητή, τον νέο τίμα αλλά και τους νέους ποδοσφαιριστές και να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Μέχρι εδώ μπορεί να τα είπε όντως. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και πάνω απ' όλα να είμαστε οικογένεια. Προερχόμαστε από μια κακή σεζόν την οποία πρέπει να την ξεχάσουμε. Δεν το είπε ποτέ. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που ο μόνος στόχος είναι η κορυφή. Παραδοσιακά. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψετε σκληρά για να δημιουργήσουμε μια νέα και πολύ καλή ομάδα. Αυτό σίγουρα δεν το είπε ποτέ. Και μην ξεχνάω ότι πλησιάζει ο καιρός που θα μπούμε στο δικό μας γήπεδο, στο δικό μας σπίτι. Καλή χρονιά σε όλους. Μπορεί να το είπε αυτό. Το είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψετε σκληρά για να δημιουργήσουμε μια νέα και πολύ καλή ομάδα. Αποκλείεται. Σίγουρα παπάς. Ξεχάστε το. Ναι, είναι παπάς. Okay. Δεν το είπε ποτέ.
Και ειδικά όταν έρχονται τίποτα στραβά αποτελέσματα και τέτοια. Ναι. Και κατεβαίνει ο πρόεδρος και πάει στην ομάδα να κάνει ομιλία και δεν ήταν εμφάνιση αυτή και τέτοια. Ναι. Είμαι απογοητευμένος. Ναι. Θέλω περισσότερα από εσάς και τέτοια. Εντάξει, ωραία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Φορές είναι. Παναγίες. Ναι, ναι. Έλα εδώ, εσύ ξέρω, ξέρεις, άμα έχει κανέναν. Όχι που τον έχει πιο κοντά, ξέρεις, τον έχει το κράξιμο, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Και σύμπινε λίγη και τον ένα και τον άλλον. Εντάξει. Κάποιοι παίκτες λοιπόν θυμούνε. Τι εννοείς? Τι εννοείς κάποιοι παίκτες υποθυμούνε? Φίλος ο Δημήτρης λέει ότι Χριστούγεννα θα πιάσει ο Καρντόζο. Πολύ πιθανό με Δημήτρη Μελισάν. Δεν το αποκλείουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο να μην πιάσει Χριστούγεννα συγκεκριμένο. Κάθε εβδομάδα έχει πιάσει πρώτα 28 Οκτωβρίου και μετά βλέπουμε αν θα πιάσει και τα Χριστούγεννα συγκεκριμένο προπονητή. Τι ωραία που είναι η Έλλη σήμερα, φίλε. Τι ωραία. Σοβαρή, Τώρα το μεταξύ, μία εσύ με το βρωμόγυρο το απόγευμα, μία αυτό πάνω, μετά θα πάω να πάρω McDonald's, ρε φίλε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία και τα McDonald's. Ενώ έχω φάει δηλαδή σήμερα την αμαρτία. Είναι αυτό που λένε, φίλε, με τη ζέστη, δεν πρέπει να τόσο βαριά, είναι αλήθεια. Εγώ το σήμερα το κατάλαβα. Δεν πρέπει να τόσο βαριά, όντως. Το μεσημέρι, ειδικά δηλαδή, εγώ τις τελευταίες μέρες και σήμερα το ένιωσα πολύ. Τρεις η ώρα που έφαγα πριν έρθω, είχε σπίτι τσουτζουκάκια. Okay. Δεν με τράβηξαν πολύ. Δηλαδή, προτιμούσα να φάω ένα πεπόνι. Ολόκληρο. Όχι ολόκληρο. Λίγο πεπόνι. Ναι, γιατί όπως το είπες, φίλε, τρόμαξα. Να πάρω λίγο πεπόνι με φετούλα, ναι. Να φάω και να φύγω. Φετούλα. Ναι. Πολύ καλό, δοκίμασέ το. Ή χαλούμι. Αλλά μας τελειώσει τα χαλούμια τώρα, πάμε να πάρουμε. Αυτό εμένα με κρατάει για 4-5 ώρες. Το θέμα είναι ότι μετά θα πεινούσα πάλι. Αν και παγωτό, χτύπησε κανένα παγωτάκι το απόγευμα. Ναι. Με τράβηξε λίγο, λέω αν την πήγαινε φάει τώρα κτλ. Αλλά έτσι μου είπανε ότι εκτός από τη γεύση μπουένο που κυκλοφορεί, πλέον υπάρχει και παγωτό μπουένο. Κίντερ μπουένο παγωτό. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Πού? Στα ψυγεία τη τάδε, ξέρω εγώ. Πού να πάμε να βρούμε τα ψυγεία αυτά, πού είναι. Ναι. Πολύ καλό. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Ενώ σε αρκετά μαγαζιά πλέον παίζει και η γεύση, την οποία δεν την πετυχαίνουν πάντα για να είμαι ειλικρινής. Πολλά πετυχαίνουν. Okay. Κυκλοφορεί πλέον και παγωτό, ξέρεις όπως είναι το μποένο, αλλά παγωτό, ρε παιδί μου. Έτσι μου έχουν πει, αλλά δεν το λουκουματζίδικο, το περίφημο λουκουματζίδικο της Φούρκας. Ναι. Ο φίλος ο Γιάννης, αν βλέπει το live, την πετυχαίνουν πολύ τη γεύση που μποένο πάνω το λουκουμά. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Εγώ εγκρίνω. Εγκρίνεις, Βεβαίως. Και πρέπει να πάμε φούρκα, είναι στο πλάνο να πάμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο ενδεχομένως. Το μεθερχόμενο. Το μεθεπόμενο. Ναι. Μεθερχόμενο. Το μεθεπόμενο, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν κουνιέμαι από την Περαία. Δηλαδή πάρτε με και πείτε μου στο κέντρο, είμαι σε περιμένουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν κατεβαίνω. Σιγάρε λίγο. Δεν μπορώ. Το πολύ, Σάββατο μεσημέρι, επανομούδα. Επανομούδα έτσι που έχει πολλέ παραλίε. Έχει πολλέ παραλίε, πολύ καθαρά νερά. Ναι. Το πολύ αυτό δεν έχει κάτι ποταμό. Παρακώ. Ποταμό, ναι, ποταμό. Θέλω τον beach bar μου, δεν μπορώ. Ναι. Θέλω την ξαπλώστρα μου. Θέλω την ομπρέλα από πάνω. Θέλω λίγο την άνεσή μου. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Στόχ. Μάλιστα. Ναι. Αυτό που σου λέγα πριν, φίλε. Τελειώνει το θέμα. Ολοκληρώνεται και αυτό. Ο Άρης τι γίνεται, φίλε? Είχαμε πάλι αύξηση σήμερα. Του Ρόγου και του Μπάσα, ναι. Ναι. Α, είχαμε αφήξεις. Μπάσα επέστρεψε. Μπάσα γιατί το λέμε? Ήταν η συνεθνική. Α, ναι, σωστά. Πήρε κάποιες μέρες εξτράδια. Mm-hmm. Αύριο είναι ανοιχτή προπόνηση, 7 η ώρα δηλαδή. 7 η ώρα, εντάξει, θα έχει δροσίσει. Να, μεγάλη θα έχει δροσίσει. Θα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πάτε όμως, εσείς που βλέπετε και ακούτε, να πάτε στην αύριο ανοιχτή προπόνηση του Άρη. Θα πάμε κι εμείς. Τι ωραία. Δεν χαίρεσαι, ρε φίλε, γιατί βιντεάκια εκεί πέρα, ωραία κόσμο, συνθήματα. Θα είναι καμιά χίλια, ξέρω εγώ, θα είναι επί δύο θα το βάλει. 4-5 χιλιάρια, μα έχει μέσα πολύ καλά. Πώ λέω, τι σελίδε. 4-5 χιλιάρια δημοσιογραφικά, 4-5 χιλιάρια. Κανονικά. Τώρα βάζει το παιχνίδι. Άμα έχει 4-5 κανονικά δημοσιογραφικά θα είναι. Ψηλά το βάζει το παιχνίδι. Λοιπόν. Okay. Προέκυψε τώρα το βράδυ αυτό το θέμα με την Αλάνια Σπορ. Δεν υπάρχει. Και το Φετφατζίδι. Το Φετφατζίδι, λέει το Σιόπι. Πριν το ξεκινήσει, δεν υπάρχει πιο βαρετό πράγμα. Το να πας στην πρώτη προπόνηση. Δεν έχει δηλαδή... τίποτα. Τώρα κοίτα, η λεπτομέρεια είναι ότι αύριο δεν είναι η πρώτη. Ναι, είναι προπόνηση. Σωστά. Είναι ανοιχτή θα προπόνηση. Δεις, θα δεις κάτι παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι... Το θέμα είναι το εξής. Μακάρι να μπορούσαμε τι, φίλε. Τώρα το θέμα που προέκυψε είναι με το Σιόπι και την πρόταση της Αλάνιας Σπορ. Εντάξει. Και ενώ μυστικό ήταν ότι
υπήρχε ενδιαφέρον να λένε σπορ για τον ποδοσφαιριστή. Όχι, στην Ελλάδα, εγώ για πλάκα το είπα πριν. Ναι. Υπάρχει πρόταση επίσημη, το επιβεβαιώνει και η ΠΑΕ πλέον. Αλλά δεν, σε αυτή τη φάση νομίζω δεν ικανοποιεί τον Άρη. Ναι. Ο Άρης θέλει να είναι κοντά στο χαρτί. Μην το σιώπει. Μη σου πω χαρτί. 1 εκατομμύριο, φέρετε, πάρτε τον. Πόσα δίνει? Κάτω από 1 εκατομμύριο. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και κάτω από 700.000. Κάπου στη μέση. Κάνει 600 και πέρα. Ο Άρης με τόσα δεν τον δίνει. Γιατί λέει: έχει κάνει μια χρονιά εδώ πέρα. Έχει γίνει διεθνής. Ήταν από τους καλύτερους μου παίχτες. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Έχεις λεφτά. Ξέρω ότι έχεις λεφτά σαν ομάδα. Θα πληρώσεις. Αστεία πράγματα είναι αυτή, φίλε. Εντάξει. Λίγο θα ανέβει, λίγο θα κατέβεις, λίγο θα πάει παραπάνω. Λίγο αν από εδώ, από εκεί. Έρθει Αλάνια Σπορ και πει: σου δίνω 1 εκατομμύριο, θα τον βάλουμε μια κορδελίτσα και θα τον πάμε στο αεροδρόμιο. Μανολάρα, καλή επιτυχία. Εντάξει. Και μην ακούω τώρα τίποτα. Μην πουλήσει το Σιώπη. Σιώπη. Μια χαρά παιδί είναι ο Σιώπη. Είπαμε το πιο ποιοτικό καφενείο, καλό καφενείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη. Είναι και μαμό τα παιδιά. Αλλά και είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά άμα έρθουν τα λεφτά, παιδιά, γεια σα. Θα βρει άλλον. Σε πουλιάσει για λίγα χρήματα, Νίκο Παλαιό. Όχι, το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι αγοράζω και πουλάω. Δεν έτσι πάει κατά σπίλον. Τι ξεπουλιέ. Με 1 εκατομμύριο είναι λίγα χρήματα. Για να παίχτη που τον πήγα τζάμπα. Δούλος του χρήματος είσαι, ρε φίλε. Δούλος του χρήματος. Για να παίχτη που τον πήγα τζάμπα, τι δούλος του χρήματος. Μια χαρά είναι. Μπορώ να πουλάω. Όχι, δεν το συζητάμε, ρε. Μπορώ να πουλάω κάθε καλοκαίρι 1 με 2 ποδοσφαιριστές. Μια χαρά. Καρυπίδης, τα χεράκια δεν θα τα τρίβει. Με 1 εκατομμύριο τώρα, πρόσεξε. Υποθετικά μιλάμε. Αν δώσει το σιόπι με 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να πάρει 2 παίχτες των 500.000. Μα πέφτει άσχημα. Αλλά εσένα ποιο σου λέει, ρε φίλε, ότι. Παίρνεις ένα εξαροχτάρι 500.000 ευρώ μια χαρά. Ναι, καλά. Σου ξαναλέω ότι το ότι θα πάρεις ένα εκατομμύριο δεν σημαίνει ότι αυτό κατευθείαν μπαίνει για να πάρεις άλλο παίχτη. Θα πάρεις άλλο. Αυτά τα λεφτά θα πάρεις ένα. Θα πάρεις άλλο παίχτη για τον εργαστά του Σιώπη, okay, εννοείται. Ναι. Απλά σου λέω ότι δεν είναι πάντοτε επειδή πούλησες έναν τα χρήματα που παίρνεις από τον οποιοδήποτε τέλος πάντων. Ο φίλος ο Νίκος τώρα, ας πούμε, που είναι στο εξωτερικό και βλέπει, ναι, το βλέπει διαφορετικά και έχει και τον δικαιολογό. Και όλα τα δίκαια έχεις. Αυτός τώρα θα ήθελε να βγάλει προπόνηση. Γιατί δεν τη βλέπει την ομάδα, ρε φίλε. Λέει, μακάρι να είμαστε και σωστά, εμείς. Σωστά. Ναι. Από το εξωτερικό εσείς το βλέπετε διαφορετικά. Σωστά. Και έχετε το δίκιο σας. Ναι. Εντάξει. Θα υπάρχει live και από την ναι, απλά. Απλά εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι. Το όλο, η όλη διαδικασία, ρε παιδί μου. Όλη... στην αρχή που μπαίνει η ομάδα, οκ, okay, υπηρεσίε, συνθήματα, χαμηλά. Αυτό είναι 10 λεπτά. Μετά? Μετά. Αρχίζουν και σβήνουν όλοι. Μετά θα είμαστε όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα από τη ζέστη είναι αυτή τώρα. Δηλαδή, ναι. Έχω λιώσει ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς, και μετά θα πάμε στο σπίτι και θα πετάξουμε πάνω μα το πουκάμισο, το μπλούζο, ό,τι φορά καθένα μα. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Τα πρώτα λεπτά έχουν χαβαλέ. Είναι ωραία, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί μου. Απλά μετά είναι. Το All About Aris θα είναι εκεί. Έτσι, με πρώτο live, στη μάχη του με live βίντεο στο Facebook, βέβαια. Instagram, φωτογραφίες, δηλώσεις που θα γίνουν πριν την προπόνηση βεβαίως. Φωτογράφο δεν είπατε. Από αύριο. Τον ενημερώσω αύριο το φωτογράφο να είναι εκεί. Ωραία. Θα έχει χαβάλε αύριο. Εγώ περιμένω αύριο να φύγω από το Βικελίδης και να ξέρω ότι έχω ένα τριήμερο μπροστά μου το οποίο θα είναι πίσω. Τριήμερο, διήμερο. Δεν έχουμε μπει αύριο. Όχι. Πες μου τώρα. Σίγουρος. Πες μου τώρα κάνα τέτοιο. Τώρα να πηδήξω τον έκτο κατευθείαν να φύγω κάτω. Μάλιστα. Και επειδή η ομάδα τη Δευτέρα θα είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Κοίτα εδώ. Άσε ρε. Άσε ρε τώρα. Ο αποσταλμένος φίλος θα στέλνει από εκεί πέρα τη Παναγία στα μάτια. Πεσταλμένος. Θα γράφει κιόλα. Σίγουρα. Θα είναι όλοι πεσταλμένοι. Σύπα σκύλε. Τι να κάνουν τα παιδιά αυτά που λέγανε το σίγουρα σκύλε, ρε φίλε. Στην άσε το λέγανε κάτι παιδιά. Σε έχω χάσει. Μόνο στο Instagram του βλέπω. Δεν ξέρω. Και σε ένα κινούμενο σχέδιο κάπου κάτι παρόμοιο είχε ναι, πει. Ναι, νομίζω και... ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Ξέρεις. Ναι. Σίγουρα σκύλε. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Ποιο διάλειμμα. Πάμε ρε τώρα. Ποιο διάλειμμα. Έχετε ψήσει τώρα για βρωμιά τώρα πάλι. Όχι, εγώ και στη σκέψη και μόνο. Εσύ είσαι καλυμμένο. Δεν το έχω μεταβολήσει κιόλα. Κατάλαβε αυτό το θέμα μου. Αύριο το πρωί. Λογικά αύριο θα μεταβολήσει. Αύριο το πρωί. Και έχετε δύσκολο βράδυ μπροστά. Αν και είμαι αρκετά κουρασμένος, οπότε νομίζω πάω ότι. Πάω μεταξύ. Mm-hmm. Είχα μια δουλειά νωρίς σήμερα και πάω στη Μηχανιώνα. Ωραία και η Μηχανιώνα. Ναι. Η αγαπημένη μου πόλη. Γελοχώρη. Πολύ ωραία. Γελοχώρη είναι πριν τη Μηχανιώνα. Ναι. Γελοχώρη είναι άστα. Ναι. Και πάω με την εξωτική Μηχανιώνα το πρωί, νωρίς, ρε παιδί μου, δροσιά 8 και κάτι. Και πάω στο φούρνο να πάρω κάτι να φάω. Ναι. Πριν πάω, ρε παιδί μου.
τοξικά που λες και εσείς, φωλιατέρα και τέτοια. Οκ, okay, ναι. Τοξικότητα, ναι. Ναι, γιατί πρόσεξε. Αν ήμουν στο σπίτι, θα έβραζα ένα αυγό, θα άκοβα λίγο αγκουράκι και θα τρώγα. Αυτό. Εντάξει. Με λίγο ντοματούλα. Καλή ήταν τοξικότητα. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν ήμουν. Σου είτε πεινούσα, λέω θα σου πω. Στο αγκουράκι το κόβει έτσι, κόβει και λίγο καροτάκι, βάζει λίγο σιτάκι και γίνει αγκουροκάρτο για το ποτό. Για το ποτό, ρε φίλε, το αγκουροκάρτο που φέρνει παλιά το παραδοσιακό. Έτσι έπεσε 65 κιλά από πάνω. Θα δίνω tips από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και λέω θα πάω απέναντι να πάρω ένα καφέ. Γιατί δεν παίρνει καφέ από το φούρνο, παίρνει καφέ απέναντι από το γνωστό καφέ που έχει. Τέλος πάντων. Και λέω, θέλω και ένα χυμό τώρα. Πιάνω ένα χυμό. Ανοίγω το ψυγείο, έχει αυτού του. Α του πω, δεν πειράζει, του live, ρε παιδί ναι. μου. Ναι. Με διάφορα φρούτα μέσα έχει. Πολύ ζάχαρη έχουν αυτοί, Ρενίγκο. Έχουνε. Έχουνε πολύ ζάχαρη. Τέλος πάντων. Και βλέπω ένα. Είναι καλό, καλό είναι να μην πίνει χυμό απ' έξω. Ναι. Άμα δεν είναι δηλαδή φρεσκοστημένο, αυτό θέλω να πω. Γιατί έχουν πολύ ζάχαρη. Συνήθως πίνω φρεσκοστημένο πορτοκάλι. Okay. Άλλο θα πάρω ένα σκευασμένο. Okay. Και έχει τώρα έναν εκεί πέρα που έχει blueberry. Cranberries. Ρε βάλε ένα χυμό της προκοπής να φύγουμε εκεί πέρα τώρα ένα πορτοκάλι καλό να φύγουμε ένα πεντελείο. Goji berry και τέτοια. Και είναι αυτά τα τρία τώρα σε ένα πακέτο. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα εσένα. Και λέω, επειδή μου τα αναφέρεις εσύ συχνά πυκνά αυτά και λέω θα πάρω. Ρε όχι χυμό ρε τώρα τέτοιο ρε. Θα πάρω. Αυτά να τα έχεις φρέσκα να τα βάζεις μέσα σε γιαούρτι και τέτοια. Ναι. Είναι ωραία τώρα σε χυμό τώρα που είναι φτύγκα στη ζάχαρη και ήταν και ιδία λογικά. Δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα. Τι να σου ενθουσίασε. Η live, ναι. Κοίτα, χυμή γενικότερα λέμε σε μάρες, οκ. Okay. Αλλά αυτό δεν, το ήπια, ναι. Σταδιακά. Δεν το πήγα κατευθείαν, ρε παιδί μου. Αλλά δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα. Ευτυχώς είχαμε και τον καφέ από δίπλα και ισορρόψε λίγο την κατάσταση γιατί δεν ήμασταν κατά τίποτα. Όχι, μετά. Όχι. Αλλά τέτοια μετά, φρέσκα, ρε παιδί μου. Αλλά μετά που ήρθαν όλα αυτά μαζί. Μεταβόλησες καλά. Βέβαια, ο μεταβολισμός είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Του Ελαλαμέιν. Βέβαια. Βέβαια. Μεταβολισμός είναι καλό να υπάρχει. Καλό να μεταβολίζεις αυτά που τρως. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Και ο φραπές, παιδιά, ειδικά να ξέρετε. Το ξέρετε βασικά. Το φραπές το πρωί είναι. Αν αυτές τις μέρες φραπέ πίνω το πρωί. Έχω πίνω μόνιμα. Όχι, το χειμώνα δεν με τραβάει και τόσο. Το χειμώνα είναι ελληνικό. Ναι. Το καλοκαίρι όμως και εμένα, δηλαδή πιστεύω ότι ο τίμιος. Όχι, Δημήτρη, δεν θα πάω Ολλανδία. Καλοκαιρινός καφές. Είναι ο φραπές. Και όπως. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζητήσει εδώ πέρα. Άκου, θα πας Ολλανδία. Είναι ότι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν τώρα, κάτσε πάμε Ολλανδία. Είναι ότι όσο καλή εσπρεσιέρα και να έχει σπίτι, ναι. Το φρέντο εσπρέσο που παίρνει από έξω είναι δεν μπορεί να το πετύχει στο σπίτι. Είναι αλλιώς. Έτσι. Και εγώ να πω την αλήθεια, όσο σπιτικό φρέντο εσπρέσο και να έχω πιει, δεν μου αρέσει. Ναι. Καταλαβες. Ενώ τη καφετέρια, ακόμα και χάλια να είναι, είναι καλύτερο από αυτό που μου κάνει στο σπίτι. Σωστό, σωστό. Κατάλαβες, οπότε φραπεδάρα. Απλά μην το ρημάνε και πίνει δύο φραπέδε σου τη μέρα και τρει. Όχι, ένα μόνο. Ένα το ένα πρωί. Το πρωί okay. Ένα το πρωί, δύο γεμάτε καφέ δεχομένω και δυόμιση-τρει καμιά φορά. Εντάξει. Τίποτα, ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα, τίποτα. Στον άλλο το πέρα του μοριλί που έχουμε. Τρία παγάκια. Όχι, λίγο ζάχαρη, ρε φίλε, και λίγο γαλατάκι, λίγο βλάχικο. Τίποτα, λίγο βλάχικο. Του ελβλάχικο. Το βλάχικο είναι πολύ γλυκό. Μου έχουν πει. Αυτό πίνω στα μάτια. Ο μοριλί που έχουμε εδώ πέρα πίνει γάλα, ζάχαρη με καφέ. Εντάξει, εγώ ένα φίλο πίνει τρει-πέντε. Τρει καφέ, πέντε ζάχαρη το κάνει. Τι τρει, πέντε ζάχαρη, ρε. Πάτε καλά, ρε. Και μετά πώ είναι έτσι. Να σου πω, δεν ξέρω. Πω, τραγικά. Αν πίνει σε ένα καφέ, βάζει πέντε κουταλιέ ζάχαρη, νομίζω ότι. Πέντε κουταλιέ ζάχαρη, ρε. Εντάξει. Μετά όταν κάνει μετρήσει. Αν μπορούμε να αποφεύγουμε τη ζάχαρη γενικότερα πέρα από γλυκά, ρε, παιδί μου. Ναι. Με τα γλυκά μου αρέσουν, δεν έχω θέμα. Okay. Ωραία. Αλλά αν τα γύρω-γύρω την αποφεύγει, καλό είναι. Αναψυκτικά, στον καφέ. Σκέτο καφέ δεν μπορώ να πιω. Βάζω ζαχαρίνη. Όχι, μια χαρά. Δεν μπορώ να πιω σκέτο καφέ, δεν μου αρέσει. Όσο και να το πάλεψα, δεν μπορώ. Έχω συνηθίσει πλέον. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε τελευταίο. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Έτσι. Στοίχημα.gr είναι πάντα μαζί μας, καλοί φίλοι. Έτσι, στοίχημα μπορείτε να μπείτε αυτή τη στιγμή και να βρείτε ό,τι επιλογές υπάρχουν για σήμερα. Στις 3.30 είναι το Βραζιλία-Παραγουάη. Για σιόπι θα δούμε που ρωτάτε. Δεν μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή. Αυτό το έχει τώρα και δεν το λε, τώρα. Έλα. Δεν έχω τίποτα. Έχει πουληθεί ο παίξε. Έχει ξεπουληθεί. Καρυπίδι. Πάει σιωπή μια όλα. Φέρεις άλλο. Κάποτε πριν μερικά χρόνια έτσι ήταν. Ναι. Μην τολμήσετε να αφήσετε τον κόκκι να φύγει. Μην τολμήσετε το. Θα λέγανε σε κάτι με σημερινές εκπομπές. Μην τολμήσετε να αφήσετε τον κόκκι να φύγει. 800 χιλιάρια σε βόλο κόκκι. Ναι. Βάλε και την εφορία να πέφτουμε γάμα εθνική μετά. Άδεια λυθήκαμε. Ναι. Βάλε και ένα 400 περίπου την εφορία από πάνω. Ένα 200 κόκκι. Μη φύγει ο κάλβο. Πάρτα. Και να βγαίνει και στα ραδιόφωνα να λέει να έρθουμε να κερδίσουμε στη Τούμπα. Άιντε πάμε διάλειμμα. Δώσε το χαλί, δώσε το χαλί. Δώσε χαλί, δώσε χαλί, δώσε χαλί.
Δώσε χαλί. Παναγία μου, ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη. Αχ, ναι μου. Ξαναβάζω λίγο. Τι στο μυαλό μου πάει το μεταξύ έτσι. Τι. Τι ο Γιώργη ξέρει τα τελευταία χρόνια. Το Μπογρίνιο. Γιώργη. Παναγία μα κοντά. Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη. Έλα Γιώργη. Έλα Γιώργη. Οι μίστες καταλαβαίνω. Ωραία, ωραία. Έχει γίνει κλάμα αυτό. Ναι, ναι. Το έχει κολλήσει σε διάφορα βίντεο και όλα αυτά. Ωραία, στο φάγαλα, Γιώργη. Μάλιστα. Κάνουμε και εμείς. Τι άλλο έχουμε, ρε Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Τι έχουμε. Μια στροφά. Έλα, Γιώργη. Τι προκάλεσε, ρε παίρνω. Συμφώνησε με τον Κωνσταντίνη ο Ιωνικός. Πω, με τσόχλα και Σκορτσιανίδη, πάρα πολύ καλά. Σκορτσιανίδη. Στο μεταξύ. Ωραίες ώρες. Διαβάζω και εδώ και παντού στο κείμενο που γράφεται σήμερα για τον Σκορτσιανίδη ότι ήταν στο 3-3 στη Ρόδο που τον Νίκο Γκάλη 3-3 ρε παιδί μου και έδειξε σε καλή κατάσταση. Του 3-3. Ναι. Μάλιστα. Και δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, αν έχουμε σε καλή κατάσταση το πώς εμφανίστηκε πρόπερσι στα Τρίκαλα, ναι, ήταν καλύτερη κατάσταση. Οκ. Okay. Σοφό για να καταλάβεις. Σοφό, τι μορφή ρε. Φορούσαν όλοι. Είχαν ρε παιδί μου μια ομάδα, όπως ξέρω εγώ, άσπρα ή άλλη μαύρα. Ναι. Θέλει ο Θήνικο Γκάλη, κουλουπούλου μπούλπου. Μπαίνει λοιπόν και ο Σόφο στην ομάδα που φοράει τα μαύρα και φυσικά δεν υπήρχε φανέλα στο νούμερό του. Και είχε με ένα μαύρο αμάνικο, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Δικό του. Ναι, ρε. Αλλά όπως διαβάζω παντού, έδειξε σε καλή κατάσταση. Οκ, okay, παιδιά, έγινε. Βέβαια ήταν εκείνο το δράμα που ήταν στα Τρίκαλα. Αλλά εκεί ήταν. Okay. Στο μεταξύ, κάπου διάβασα θα πάει να προπονηθεί με τη Μακάβη στο Σφερόπουλο. Τώρα έγινε, θα ξεκινήσει με τον Ιωνικό. Έχει καλό όνομα εκεί πέρα. Τον αγαπάνε. Όχι μόνο αυτό, και ο ίδιος έχει ρε παιδί μου μια άλλη σχέση με, την, με τη Μακάμπη. Γιατί ήταν στη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα και είχε βοηθήσει κιόλας τότε έτσι. Νομίζω ότι τότε είναι η καλύτερη του κατάσταση η αγωνιστική. Αυτό εδώ ας πούμε. Δεν είναι, όχι, αυτό δεν ήταν. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά όχι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Λα Γιώργη. Λα Γιώργη. Πού, από μια στροφή, Λα Γιώργη. Πρέπει να μείνουμε σοβαροί. Πρέπει να μείνουμε σοβαροί, Νίκο. Πρέπει να μείνουμε σοβαροί. Έλα, έλα Γιώργη. Παναγία μου, θα το δοθούμε. Έλα, Γιώργη. Αχ, Θεέ μου. Έκανε και ο Μπόγρης. Έχει κάνει και ο Μπόγρης τέτοιο. Το έχει βάσει ο Τσίλι. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Για το Τσίλι, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κάνει να μιλάμε δημοσία. Γιατί? Δεν ξέρω, κάτι τέτοια λένε. Όχι, ρε, 100.000 fans έχει. Που εγώ δεν είμαι, εγώ στο Instagram το έχω δει. Έχει τσίλι στο Instagram. Ναι ρε, τσίλι coffee shop. Εγώ έχω μόνο το Facebook. Ναι. Τώρα έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θυμάμαι όταν μπήκα πριν καμιά ξεχαλάχτηκε σελίδα πόσες φορές. Ναι. Τότε που είχα μπει πέρσι το καλοκαίρι που ήταν στην αρχή, ναι. Είχα πάθει λαλά μεγάλο. Δηλαδή έτρωγα μία ώρα μέσα σκρόλαραν κάτω και γελούσα. Τώρα πράγμα ασταμάτητο. Ναι ρε. Και με τον Γιώργη τώρα που τον ανακάλυψα το πουθενά. Δεν κατάλαβε κανένας πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γίνεται το κλάμα. Ναι. Chili coffee shop. Ναι. Εδώ λέει μηδέν δημοσίευση. Όχι ρε. Και έχει το Βράνιες. Όλο μαζί. Δεν μπορεί, άλλο θα είναι. Το πρώτο με το Βράνιες, το κλαμμένο Βράνιες βάλε. Δεν έχει κλαμμένο Βράνιες. Το πρώτο ρε, πάνω πάνω. Αυτό εδώ. Όχι αυτό ρε, όχι, με TS. Ναι, TS έχω βάλει. Chili. Coffee. Άντε ρε Νίκο, άντε ρε Γιώργη. Shop. Άντε ρε Γιώργη. Α, περίμενε. Έλα, 28.000 ακόλουθοι. Βράνιες με μικροκούτσιτσα. Ναι. Τι με έχει γίνει αυτή η υπόθεση ρε Νίκο. Έχει το Vin Diesel. Για δέστα.
Όχι ρε. Δεν ακούστηκε. Ε, πού πας ρε. Έλα Γιώργη. Είχε δέσει τόσο ωραία πάρση. Ναι ρε. Έχει. Εγώ σου λέω την πρώτη φορά. Εντάξει τώρα δεν υπάρχει φίλε. Να σου πω λέγω εγώ σου παραδέχομαι. Γιατί όντως θέλει μεγάλη πραγματικότητα τώρα να κάνεις να το σκεφτείς όλο αυτό και να το φτιάξεις. Άσε το να το φτιάξεις. Θα το φτιάξεις άμα λίγο πιάνει το χέρι σου από υπολογιστές και από αυτά ξέρω εγώ. Και ξέρεις και τα προγράμματα γίνονται. Αλλά να το σκεφτείς, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα άλλος έφαγε φλασιά με την. Με τη σκηνή από, τον, από τους μαχητές στον δρόμο που τρέχει ο Vin Diesel με τον άλλον. Εδώ πήγαν το μαμάρι. Ναι, ναι. Του σκηνέ. Νίκο, έτσι να γόρι μου. Αυτά. Αυτές είναι οι σελίδες που πρέπει να ακολουθούμε, φίλε. Από εκεί να παίρνουμε ψωμάκι. Αυτό με τη Φόρμουλα 1 το είδα. Το κίτρο μου καλαμάτα. Τι ωραία παρτά. Τι ωραία παρτά. Που ποια στροφά έλα Γιώργη. Ωραία. Ωραία. Και πώς κλείνουμε λίγο την κομπή στο τελευταίο τέταρτο. Έλα Γιώργη. Με λέει ο Ζαγόρας σήμερα το μεσημέρι. Μου λέει πάρα πίσω σας έρθει κλασικά ο Ζαγόρας. Βγαίνει ρε παιδί μου να ξέρετε από το ραδιόφωνο. Τώρα με τις τζίνς βερμούδες που φοράει έτσι. Βέβαια και το χειμώνα τα μπαντελόνια που φοράει στο γόνατο είναι περίπου. Okay. με το γυαλί το καινούριο λέει και 5-7 λέει κλείσετε πάλι χθες. Λέει θα 12 και 1 λέει θα έχουμε λέει να ξέρετε. Ας έρε τώρα. Αν είστε. Τζάβα πάνε οι απειλές. Αυτά Γιώργο. Αυτά να, Γιώργο. Γιώργη... Εντάξει. Σε προκαλώ όπως θα έλεγε και ο Νίκος Μουτζινάς. Βγες τώρα στον αέρα της πόλης. Έλα Γιώργη. Να κάνουμε την παράθεση. Έχεις τα... Ένα σουβλάκι κρατάει ρε φίλε εδώ πέρα τώρα. Έχεις τα κότσια. Α, όχι, δεν σου... Γιώργο. Βγες στον αέρα της πόλης. Ωρε Νίκο. Οπα, εδώ, αυτούς... φίλε, έχουμε... Corn dog έχουμε εδώ. Πώς να μην φάω μετά απ' έξω τώρα που θα πάω σπίτι. Έτσι λέγεται Νίκο αυτό. Corn dog λέγεται. Ή θα πάω να πάρω ψωμί με τη φέτα στο σπίτι και πέσω να κοιμηθώ. Πόρε φίλε. Τι είσαι ρε φίλε, κανένας οικοδόμος που πήρε το φαγητό μαζί του. Ψωμί με τυρί. Και ντομάτα τριαντάφυλλο. Και λίγο ελιά. South Korea, Σεούλ είναι. Ωραία φίλε. Τι ωραία δουλειά κάνει αυτό. Αυτό φίλε, κοίταξε να δεις. Παίζει πολύ. Είναι πολύ στη μόδα. Εγώ το βλέπω και στο Netflix ότι έχει πάρα πολλές θέσεις εκπομπές και έχει ξεπατικό στην εκπομπή του Netflix, έτσι, η οποία έχει το ίδιο όνομα με άλλο αλλιώς γραμμένο. Ναι. Εντάξει, εκείνο βέβαια είναι λίγο πιο ντοκιμαντερίστικο και χωρίς να έχει παρουσιαστεί το street food που έχει εκεί, αλλά μοιάζει. Ναι. Δηλαδή έχει πάρει πολλά πράγματα το concept αυτό. Μάλιστα. Έχει μία καταπληκτική. Να ξέρεις, άμα βρεθείς κάπου κάποια στιγμή και πλησιάσεις προς λιμάνι. Στη λαχαναγορά του Ρέντι έχει το μαγαζί του. Είναι μέσα στη λαχαναγορά. Υποτίθεται καντίνα τέλος πάντων, οκ. Ωραία. Αλλά έχει τρομερά πράγματα. Είναι λίγο πιο ακριβώς από καντίνα. Δηλαδή δεν θα φας με 3 ευρώ. Ωραία. Αλλά με 10-15 ευρώ θα φας τρομερό, βρωμερό φαγητό. Έλα. Ναι, ναι. Πού είπαμε αυτό? Στη λαχαναγορά του Ρέντι. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να. Κινηθείς ρε παιδί μου προς λιμάνι να φύγεις δηλαδή για να φτάσεις κάπου εκεί πέρα ή να πας να κατεβείς προς τα νότια ας πούμε για να πεις ότι θα πάω και από εκεί. Ναι. Αλλά αν βρεθείς είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Ίσως το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει ποτέ. Έλα ρε. Ίσως, ίσως. Πολύ διαφήμιση. Όχι ήταν πολύ καλός. Πολύ διαφήμιση. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Και σου λέω ο τύπος έχει... Έχει θέμα ρε παιδί μου, ξέρεις, με αυτά τα όχι χωρίς γλουτένι, όχι χαμηλό λιπαρών και τέτοια. Δεν έχει. Τα κάνει όπως πρέπει. Με φουλάδια και όλα αυτά. Φουλ λιπαρά και τα πάντα.
όπως πρέπει να είναι. Το βρώμικο φαγητό. Το βρώμικο. Πρέπει να είναι βρώμικο. Πρέπει να έχει λίγδα πάνω. Υπάρχουν κάποιοι που είμαστε φαν της αμερικάνικης κουζίνας, η οποία είναι μόνο βρωμιά, τίποτα άλλο. Η αμερικάνικη κουζίνα είναι βρωμερή. TGI Fridays. Έτσι. Βούτυρα, λάδια. Ναι. Όχι ελαιόλαδα προφανώς. Jack Daniels, sauce και τέτοια. Γενικότερα, το καλά είναι τα Fridays τώρα. Okay. Αυτή είναι η αμερικάνικη κουζίνα. Okay. Είναι πολύ τυποποιημένο. Okay. Σου λέω για γενικότερα. Καλά και τα άλλα. Ναι. Αμερικάνικη κουζίνα, ρε παιδί μου, που σου λέω τώρα μιλάει βρωμιές. Βρωμιές πράγματα. Δηλαδή κουρκούτια τα οποία τα πιάνεις. Ναι. Το κοτόπουλο, ας πούμε, το κουρκούτι και νιώθεις το χέρι σου να γλιστράει από τη λαδοβουτυρίλα και όλο το λιπαρό που έχει πάνω. Μου έχει πει φίλος μου που έχει πάει Αμερική σε αυτά τα μαγαζιά, πολύ γνωστή αλυσίδα εστιατόρια, που είναι βρωμιά, ρε παιδί μου. Πώς λέγονται να δεις τώρα, δεν θυμάμαι. Που λέει σου φέρνει εκείνο το μεγάλο το καλάθι, λέει, ρε παιδί μου, που είναι τίγκα στη φτερούγα, λέει. Η οποία το KFC. Όχι τα KFC, κάτι άλλα. Τα Shake Shack. Δεν θυμάμαι τώρα, που είναι λέει τίγκα στη φτερούγα. Taco Bell. Και στη σάλτσα πάνω φτερούγα, ρε παιδί μου, και είναι λέει μια ωραία βρωμιά, μου λέει. Ναι. Μια ωραία βρωμιά. Ναι. Αυτό. Αυτό. Άνθρωπος που έχει πάει σε All Star Game, έτσι. Και τα έχει ζήσει αυτά. Μάλιστα. Και τον σεβόμαστε. Στο All Star Game, λέτε γι' αυτό. Όχι, αλλά στο πλαίσιο της παρουσίας στην Αμερική. Στο περιθώριο της παρουσίας στην Αμερική. Μπορεί να ακούει κιόλας την εκπομπή. Συνάδελφος είναι. Καλός φίλος και συνάδελφος. Που είναι λάτρης έτσι της βρωμιάς. Πρέπει δηλαδή. Αυτά τα ταξίδια είναι για να πας να φας τέτοια πράγματα. Να δοκιμάσεις και τέτοια πράγματα βασικά. Ναι, ρε φίλε. Γενικότερα, όταν πας σε ταξίδια, καλό να δοκιμάζεις την όποια κουζίνα. Όπου και αν πας, πάντα. Θα βρεις κουζίνα τοπική. Την τοπική κουζίνα, αν λίγο δοκιμάζεις, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν δοκιμάζει, ρε φίλε, γιατί έχει θέμα στο φαγητό. Τρώει λίγα πράγματα. Καλό να δοκιμάζεις. Έχεις διαλύσει απόψε. Εσύ, ας πούμε, θα πας να φας τοπική κουζίνα μετά. Έλεγα, δεν θα φάω τίποτα. Με έχεις διαλύσει. Πάνε να φάει ψωμί με τυρί, ρε φίλε. Και, πάω, και αύριο πολύ εκεί, σκάψει, ντουλέψει. Φεντικό βγάλει μεροκάμα, γιατί, φάει ψάρι με τρύπα, γιατί, καλαμάρι. Δεν κατάλαβα, γιατί ποτέ μας ψωμί το τελευταίο. Όχι ψωμί βασικά. Το τελευταίο διάστημα βάζουμε πολύ στο σπίτι τις πίτες. Ναι. Επειδή ψήνω κιόλας και τις ρίχνω στα κάρβουνα, μένουν και τις δουλεύω πάρα πολύ. Α, και ψημένει από το μεσημέρι, ας πούμε. Όχι, ρε, και άψητες που έχω, αλλά τρώγονται, δεν είναι θέμα. Ναι. Συσκευασμένες. Τι κάνω δουλειά με αυτές. Υπήρχε κάτι ωραίο λουκάνικα τελευταία. Μπορώ να πάω να βρω αυτά τώρα. Τη στρίψε, ρε φίλε, πώς θα φεύγεις εκεί πέρα. Μπες, και πάρε τώρα ένα Big Mac. Ναι, και τώρα, τελειώνει τώρα. Θα βρω λουκάνικα, θα κάνω τα αυγά, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Άιντε, τελείωνε. Δύο τσίς, μια πατάτα. Γνωστό. Ναι. Γνωστό, δοκιμασμένο, ναι. Πετυχημένο. Ναι. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Άλλο αυτά θα μείνω εδώ πέρα. Δεν πειράζει, Νίκο. A moment on the lips, forever on the hips. Καλό. Λοιπόν. Και 51 έφτασε. Δεν περνάει η ώρα για να τελειώσει η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πραγματικά. Σαν βάλσαμο την περιμένουμε. Βέβαια έχουμε ακόμα μία. Άντε, αγοράκι μου, πού είσαι να πούμε. Σε ψάχνουμε όλη τη μέρα να πούμε και εσύ. Άντε, πού είσαι. Ξύπνα λίγο. Έχεις γίνει πρώτο όνομα. Ναι. Ωραία. Μάλιστα, ωραία. Κάποιοι συνεχίζουν. Τα δικά τους. Γιάννη Ζάτσης, κλασικά. Σιγά-σιγά. Να μαζεύουμε. Σαββατοκύριακο τώρα, δηλαδή, τι έχουμε, φίλε, τι έχει το πρόγραμμα. Γιώργο Καραμάνο. Τι έγινε με αυτό, για πες μας λίγο, ρε. Τι έγινε, ρε φίλε. Το άλλαξε το μπιφτέκι. Τι εννοείς. Από εκεί που όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι της διαχείρισης της ΚΑΕ σε πρώτη φάση. Σήμερα κάνει μια πρόταση προς τον ΑΣ και τους. Δύο ανθρώπους τέλος πάντων που έχουν τις περισσότερες μετοχές, ότι παιδιά, εγώ θέλω όλο το πακέτο μετοχών και να αναλάβω αύριο. Θέλω το 62% των μετοχών. Δυνατός. Το 62% το πληρώνω. Το υπόλοιπο ποιος. Μοιρασμένο είναι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Εντάξει, οκ. 62%. Είναι και χρήματα τα οποία μπορεί να μετοχοποιήσει αυτό που δεν το κάνει. Ένα 10% είναι το ΑΣΥΓΜΟ, okay, ναι. Τώρα τα άλλα που είναι δεν ξέρω. Να σου ωραία, το 62% πάντων, με πόσα λεφτά. Δεν ξέρω. Ο ΑΣΥΓΜΟ τι λέει. Δεν λέει. Δεν λέει. Δεν λέει. Δεν λέει. Δεν έχει. Και πότε θα έχουμε εξελίξει. Από όσο ξέρω, αύριο θα είναι εδώ ο Καραμάνος. Θα μιλήσει. Του, για να κάνει αυτή την κουβέντα με Θανάση Κατσαρή, Λία Βιολίδη, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο. Έτσι θέλει αυτό. Τώρα, αν θα την κάνει, δεν ξέρω. Θα μιλήσει και στον κόσμο. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να μιλήσει. Για να μιλήσει στον κόσμο, πρέπει, φίλε, να γίνει κάτι. Με λίγα λόγια, δεν θα πας τρίμερο. Θα πάω σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα φύγεις. Ναι. Μια συνάδελφος μαθαίνουν ήδη εκεί. Ναι. Πώς θα κάτσε... Παντού έχει ίντερνετ, παντού έχει τηλέφωνα πλέον. Ναι, σωστό. Δεν ανάγκη να καίγεσαι. Δεν ξέρω. Έχω πάει πάνω μία.
Αυτά είναι τα πράγματα με τον Καραμάνο. Μάλιστα. Πού το βλέπεις να γέρνει περισσότερο? Δεν έχω εικόνα από τον, από τον ΠΑΟΚ σήμερα που να, να μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή το όλο θέμα βγήκε σήμερα το πρωί και αργότερα από πλευράς ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι έχει γίνει αυτή η πρόταση. Ναι. Χωρίς τίποτα παραπάνω. Ναι. Γενικά στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ξυνήλα, να το πω για το Καραμάνο, επιφυλακτικότητα. Στον ερασιτέχνη μιλάμε. Γενικά. Ναι, γενικά. Γενικά στο σύλλογο. Ναι. Που εγώ την καταλαβαίνω. Την κρίνει δικαιολογημένη δηλαδή. Την κρίνει δικαιολογημένη γιατί κανένας μας δεν έχει καταφέρει να μάθει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Γίνεται με αυτόν. Ναι. Ναι, ωραία. Απ' την άλλη όμως, αυτή η πρόταση που έκανε αλλάζει λίγο τα δεδομένα σε ποια λογική? Ότι δεν είναι αποφασισμένα. Πιέζει, ναι, για να πάρθει μια απόφαση. Και εγώ προσπαθώ πάντα γενικότερα σε τέτοιες καταστάσεις να μπαίνω στο μυαλό του καθενός. Πώς μπορεί να σκέφτεται. Ναι. Και λέω εγώ το εξής. Ότι ο Καραμάνος, ναι, για να κάνει αυτή την πρόταση πάει να πει ότι μπορεί να την κάνει για λόγους εντυπώσεων. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έτσι. Αλλά αν δεν την κάνει για λόγους εντυπώσεων, σημαίνει ότι είναι έτοιμος όσον αφορά το κομμάτι των χρημάτων. Ναι. Έτσι. Το κομμάτι της διάθεσης το έχουμε καταλάβει ότι θέλει και πλέον θέλει να εμπλακεί άμεσα και να ρίξει και χρήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ξαναλέω, πάντα σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιεί για εντυπώσεις. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης στο mail το οποίο έστειλε σήμερα και στο Θανάση Κατσαρή και στον Ηλία Βιολίδη και στον Βαγγέλη Γαρατσόπουλο. Και mail, έτσι. Ναι, από εκεί κοινοποιήθηκε η διάθεσή του, τέλος πάντων. Δεν πήρε τηλέφωνο. Όχι. Γίνεται αναφορά σε εταιρεία συμφερόντων, αλλά δεν ξέρει κανένας ποια είναι αυτή η εταιρεία. Δεν αναφέρει το όνομά της. Όχι. Είναι εταιρεία συμφερόντων. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται όμως. Γίνεται. Κύριε Καραμάνο. Καταλαβες. Γι' αυτό σου λέω το να υπάρχει επιφυλακτικότητα, εγώ το καταλαβαίνω. Απλά ο μήνας τελειώνει. Και ο μήνας τελειώνει βάζοντας και άλλες υποχρεώσεις στις πλάτες αυτών που είναι ακόμα στη διοίκηση. Ναι. Έτσι. Που υπογράφουν για αυτή τη διοίκηση. Και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μακάρι να είναι ο Καραμάνος που θα έχει τα τσουβάλια τα ευρώ και να δοθεί αυτή η λύση. Να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γενικότερα το μπάσκετ της πόλης είναι σε... Όχι το μπάσκετ της πόλης μόνο, γενικότερα το μπάσκετ. Καλά, αλλά και της πόλης, ειδικά επειδή είμαστε εδώ πέρα, είναι σε τραγική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ αυτός υπάρχει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Ναι. Ωραία μου ακούγονται εμένα οι συναντήσεις ΠΑΟΞΙΔΟΝ επιχειρηματιών αν και φόσον. Ο Ιβάν Σαββίδης που θα είναι εδώ. Δηλαδή ακούω, ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες ότι θα γίνει μια προσέγγιση τέλος πάντων στον Ιβάν Σαββίδη και για το θέμα του μπάσκετ. Ποιος έχει το διεύλο επικοινωνίας από την οικογένεια, από την οικογένεια του ΠΑΟΚ για να κάνει αυτή την κουβέντα? Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς είναι εκτός από αυτό το σκηνικό. Μιλάμε για άλλους ανθρώπους. Κανένας. Ποιοι από αυτούς έχουν διεύλο επικοινωνίας με τον Ιβάν Σαββίδη ούτως ώστε να του θέσουν ένα τέτοιο ζήτημα? Κανένας. Αυτές τις ημέρες που είναι εδώ. Κανένας. Νομίζω ότι σήμερα, από σήμερα είναι εδώ. Κανένας. Ναι, αλλά αυτό αφήνεται να διαρρεύσει. Θα γίνει κουβέντα από ποιον? Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο που μαχαίρι κατάσταση. Για να το πω έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μοναδικό χειροπιαστό πράγμα είναι αυτό. Και επίσης δεν μπορώ εγώ να ακούω εδώ και δύο εβδομάδες ότι από τον ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ ψάχνουν να βρουν πράγματα για τον Καραμάνο. Τώρα ψάχνουν μετά τη συνάντηση που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι. Είναι περίεργη κατάσταση. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή από αύριο που θα είναι και εδώ, το όλο θέμα είτε έτσι είτε αλλιώς θα ξεκαθαρίσει και νομίζω θα παρουσιάσει οριστική εξέλιξη μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως να λέω ότι αυτή η απόφαση του το να ζητάει από τώρα το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, νομίζω ότι τις εξελίξεις τις επισπεύδει. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Ναι. Ως ειδικός specialist που είμαι. Specialist. Ως ειδικός αναλυτής.
Analyst. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει τη δουλειά έχει σε μηχανιώνα το πρωί. Μια προσωπική υπόθεση. Προσωπική υπόθεση. Προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη που έλεγε. Και ο Σάξ ο υδραυλικό. Όχι τίποτα, είπα τώρα. Παιδιά, 8 ώρα το πρωί τι είπα. Είναι στα βέρνε κάτω στην Ιχθιόσκαλα υπάρχουν στη μηχανιώνα. Ωραία ήταν. Ωραίε ήταν. Φαρμακείο. Παλιά κληρώνανε και ψάρι. Αυτό το θυμάμαι. Έβγαινε ένα τύπο, έδινε λαχνού. Μια φορά είχαμε κερδίσει. Αλήθεια. Ναι, πριν τα ρούκλα τόση. Με το συμπάθειο. Πήρε στα βέρνε λαχνού και στο τέλο έκανε μια κλήρωση και δεν το. Ρουκλανά! Ωραία η μηχανιώνα. Βέβαια. Πηγαίναμε παλιά για το. Τον ενδιασμό των υδάτων. Είχε ζωή πολύ. Ναι. Είχε πάρα πολύ ζωή, αλλά έχει πέσει. Κάνει μια προσπάθεια τελευταία χρόνια λίγο να ανέβει ξανά. Ναι. Αυτή είναι από την πλευρά τη. Τι θάλασσα έχει εκεί, είναι κρυστάλλινη. Σίγουρα. Τι ξέρω εδώ πέρα, δεν την έχω δει από κοντά να την επεξεργαστώ. Okay. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε πάντα για τον ενδιασμό των υδάτων στην Ιχανιώνα οικογενειακό και πάντα εκείνη τη μέρα είχε ξηραμάρα παγωνιά. Δεν θυμάμαι να πήγαμε μία φορά και να είχε καλή μέρα. Στις 6 του Γενάρη, Νίκο, τι θες να. Ναι, ρε φίλε, έχει και μέρες που δεν έχει τόσο κρύο. Θυμάμαι λοιπόν στην Μηχανιώνα ότι κάθε φορά είχε ξηροπαγωνιά. Ξηροπαγωνιά. Ξηροπαγωνιά, μάλιστα. Ωραία η Μηχανιώνα. Κάτι που δεν έχει αυτές τις μέρες. Φτάσαμε 12. Ήμασταν τιμιότατοι για ακόμα μία φορά. Είναι 12. Ο διευθυντής είναι εδώ. Είναι εδώ. Βεβαίως. Εμείς σιγά σιγά ήρθε η ώρα να μαζέψουμε για να φύγουμε, Νίκο Παδόπουλε. Να τα πούμε ξανά εδώ την Τρίτη. Έτσι. Τη Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα. Ακολουθεί η ζούγκλα. Για τελευταία αφού Δευτέρα. Ναι. Ακολουθεί λοιπόν η ζούγκλα του Γιώργου Ζαγόρα. Έτσι. Εμείς τα λέμε ξανά εδώ την προσεχή Δευτέρα. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Γεια σας. Πέμπτης σας.